Προφανώς ανταποκριθήκαμε σε μια πρόσκληση να παρευρεθούμε εδώ. Έχουμε και το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη... βρεθήκαμε κοντά με τον Παναγιώτη Τηλούλα και με τους υπόλοιπους από το Κομμουνιστικό Κόμμα στη μάχη που δώσαμε σχετικά με τις αλλαγές που γίνανε στο ΚΕΘΕΑ. Ευχαριστώ για τη στήριξη που μας παρήχε και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τα πράγματα είναι κάπως στον οργανισμό θολά. Προσπαθούμε όλοι να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Ισχύουν αυτά τα πράγματα που είχαμε γράψει και είχαμε πει τότε μετά από αυτή την περίοδο, ότι επί της ουσίας το ΚΕΘΕΑ λειτουργεί στους ώμους των εργαζόμενών του. Γιατί είχαμε πάρει την απόφαση και πήραμε την απόφαση να συνεχίσουμε να το λειτουργούμε προς όφελος και των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και που έρχονται στα προγράμματά μας, αλλά και προφανώς προς όφελος, ας πούμε, και των δικών τους και της κοινωνίας γενικότερα. Αυτό που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας, εν πάση περιπτώσει, επίσης, είναι ότι παίρνοντας αυτή την απόφαση ως εργαζόμενοι, υιοθετήσαμε και μια άλλη θέση που την είχαμε, αλλά την υιοθετήσαμε και πιο συγκεκριμένα, είναι ότι αυτό που έχει σημασία και πρέπει να το δούμε από εδώ και πέρα και στο μέλλον, είναι ότι αυτού του είδους οι οργανισμοί που έρχονται είναι οργανισμοί κοινωνικής φροντίδας, είναι οργανισμοί κοινωνικής ωφέλειας, είναι οργανισμοί δημόσιας υγείας, πρέπει πια να προχωρήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο και να τους απελευθερώσουμε από τις κάθε λογής κομματικές ή κυβερνητικές εξουσίες. Αντιθέτως, θα πρέπει να τις στρέψουμε προς τις κοινότητες των ανθρώπων που βοηθούν, εννοούμε τους, ακόμα και τους χρήστες, τους γονείς τους, των συλλόγων τους, στους εργαζόμενους που συμμετέχουν και εργάζονται προς όφελος των ανθρώπων και της κοινότητας, προς την ίδια την τοπική κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες. Νομίζουμε ότι αυτά τα σχήματα είναι τα καλύτερα πλέον για να λειτουργούν αυτοί οι οργανισμοί. Οπότε και στο άμεσο μέλλον και όποτε μας δοθεί η δυνατότητα και από όποιο χώρο και από όποιο βήμα, θα προωθούμε αυτή την ιδέα και ελπίζουμε να βρούμε και αρκετούς συμμάχους ως προς αυτό. Μιλάμε για αυτόνομους οργανισμούς, για ανεξάρτητους, οι οποίοι θα είναι γεωμένοι ακριβώς με την τοπική κοινότητα και με τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν υπηρεσίες και ωφελούνται από αυτούς. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο το ΚΕΘΕΑ λειτουργήσε τόσο καλά όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν γιατί οι εργαζόμενοι του ήταν συμμέτοχοι σε αυτό που κάνανε. Δεν ήταν οι υπάλληλοι ενός οργανισμού που ανάλογα με το ποια κυβέρνηση ή ποιος υπουργός έπαιρνε τη θέση υπάκουαν σε εντολές. Και αυτό ενδεχομένως είναι και το λάθος που κάνει και αυτό το διοικητικό συμβούλιο που ήρθε ή ενδεχομένως που κάνει και η κυβέρνηση. Είναι ότι περίμεναν να σου πω ότι αλλάζοντα τη διοίκηση, το σύνολο πια του οργανισμού, επειδή έτσι ήταν μαθημένο, θα υπάκουε και θα έκανε αυτό που τους λένε, ας πούμε, ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Οι άνθρωποι στο ΚΕΘΕΑ θεωρούμε ότι η δουλειά μας και η δουλειά ταυτόχρονα όλων των ανθρώπων σε όλους τους οργανισμούς, είτε είναι 3 ή 4 ή 5 που είναι τώρα, είτε είναι ένας αύριο, είτε είναι 35, ας πούμε, γιατί θα γίνουν αναγειονομικές περιφέρειες, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε τέτοιου είδους οργανισμούς όπως είναι στη δημόσια υγεία και δημοσίου συμφέροντος, θα πρέπει να είναι επί της ουσίας λειτουργοί, να έχουν άποψη για τη δουλειά τους, να σχεδιάζουν τη δουλειά τους με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν το πρόβλημα και συνδεδεμένοι απόλυτα με τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία γενικότερα. Και νομίζουμε ότι
Έχουν πολλά να πούν, επίσης οι εργαζόμενοι έχουν πολλά να πούν, γιατί είναι εδώ και άνθρωποι από, και συνάδελφοι από τον ΟΚΑΝΑ, καλό θα ήταν να μιλήσουμε και αυτοί, έχουν πολλά να πούμε επίσης και σε όλο αυτό το διάλογο που εξελίσσεται, πολλές φορές ερήμην των εργαζομένων, όπως και ερήμην της κοινωνίας, σε σχέση με το τι είναι τα ναρκωτικά ή τι δεν είναι και το ποια είναι η καλύτερη, ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστούν. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι στο ΚΕΤΑΙ έχουν μια μακρά παράδοση συνεργασίας με το Κομμουνιστικό Κόμμα και είμαστε, το ξαναλέω, πολύ ευγνώμονες για τη στάση που έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, υπερασπίζοντας το θεραπευτικό μοντέλο του ΚΕΤΑ, το οποίο προφανώς υπερασπιζόμαστε και εμείς και προασπίζουμε, και την αυτονομία του οποτεδήποτε χρειάστηκε και ακόμα περισσότερο. Να είστε καλά από εμάς. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα.